με σύνολο ηγετικού 137 δισεκατομμύρια ευρώ. Η CBC 137 δισεκατομμύρια ευρώ έχει ενεργητικό. Η CBC. Συμπτωματικά στη CBC δουλεύει η κόρη του Πρωθυπουργού στην Αγγλία. Συμπτωματικά. Συμπτωματικά αγοράζει τα πάντα στην Ελλάδα. Συμπτωματικά. Δεν λέω ότι υπάρχει εδώ κάτι. Λέω ότι είναι συντόσεις. Έχει τοποθετήσει τη χώρα μας πάνω από 1,5 δις ευρώ. Τοποθετήσει. Λαιλατίστη θα λέγαμε. Γιατί ό,τι πουλιέται το ξεπουλάει η κυβέρνηση, το παίρνουν τζάμπα κάποιοι. Δεν λέω CBC, γενικά το λέω. Με την εξαγορά του ομίλου υγεία αγόρασε περιφερειακές κλινικές. Δεν έχει αφήσει τίποτε όρθιο, παιδιά. Τίποτα από το χώρο της υγείας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Πλεύρης πήρε εργολαβικά με τον Μητσοτάκη το θάνατο της δημόσιας υγείας. Γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν κάποιοι ιδιώτες. Και όταν λέμε ιδιώτες, δεν μιλάω τον κλινικάρχη στο χωριό μου. Ή στη Λάρισα τον κλινικάρχη. Ή στη Γιάννενα, ή στη Θεσσαλονίκη. Όχι! Τη CBC θέλουν να εξυπηρετήσουν. Αυτή είναι τα πολλά λεφτά. Έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο πόλο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Το Hellenic Health Care Group περιλαμβάνει τα εξής. Δεν τα έχει πάρει. Τα νοσοκομεία, υγεία, Μετροπόλιταν, Μητέρα, Λιτό, Κρέτα, Ιντερκλίν, είναι στην Κρήτη, Απολώνιο, Εταιρεία Ιδρυκού Λογισμικού και Εξετάσεων Logiment της Υγείας IMF. Αυτό έχει πάρει. Έχει πάρει την Digital Clinic και τη Home Care. Έχει πάρει το μεγαλύτερο όμιλο τροφίμων της Βιβάρδια με τις εξής εταιρείες. Δέλτα, Γκούτις, Φλοκαφέ, Έβερες, Χρυσή Ζήμη, Μπαρμπαστάτης, Χελένη Κέτερικ. Αυτή η εταιρεία είναι. Αυτή. Που δουλεύει συντοματικά η κόρη του Υπουργού. Όπως συντοματικά δουλεύει η κόρη του Υπουργού στο ελληνικό. Φάτε κορόιδα. Σας δουλεύουν, λαιλατούν την υπηρεσία των Ελλήνων, ξαναψηφίστε τους εσείς. Και δεν σταματάει εδώ η λίστα. Έχουμε κι άλλα. Τα Όλυμπους πλάτα τα καταστήματα εστίασης κατά μήκος εθνικής οδού. Δεξιά και αριστερά. Την γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη. Εξαγόρεσε την τουρκική Ντογκούς, την Μαρίνα Ελλάς, η οποία διαθέτει τρεις από τις σημαντικότερες μαρίνες. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Φλίσβος είναι μία από τις μαρίνες αυτές. Στη Γουβιά Κερκύρας, στη Λευκάδα και Ζέα, στον Πειραιά. Μαρίνα της Ζέας. Απέκτησε το 10% της ΔΕΗ με τίμημα 343 εκατομμύρια ευρώ. Με Παναγιά. Έχει μειοψηφική συμμετοχή στη Σκρούτς. Η γνωστή Σκρούτς. Μιλάμε για απίστευτες. Τον Απρίλιο του 2021 εξαγόρασε και την Εθνική Ασφαλιστική με τίμημα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το τίμημα θεωρήθηκε σκανδαλωδώς μικρό, καθώς η Εθνική Ασφαλιστική συγκεντρώνει το 20% της κεντρικής ασφάλισης. Μιλάμε για κομπίνες, Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες. Κατά καθαρή κερδοφορία, 60 εκατομμύρια. Οι Έλληνες, ποιοι είναι εκεί τώρα, πέρα από την κόρη του Πρωθυπουργού, όπως γράφεται και λέγεται, είναι ο Άλεξ Φωτακίδης. Μπήκε στη CBC το 2006. Έχει δηλώσει ο ίδιος. Έχουμε εντοπίσει άλλες 25 εταιρείες στην Ελλάδα που θα έπρεπε να έχουν θεσμικούς επενδυτές για να αναπτυχθούν. Κωστής Ρόκας. Στα private tweet απόφυτος του Yale και του Harvard Business School. Έχει δουλέψει μεταξύ των άλλων και στην Goldman Sachs. Νικόλα Οσερέτη στη θέση του Investment Executive πρώην στέλεχος Goldman Sachs. Καταλάβατε, παιδάκια μου. Καταλάβατε, το έχετε καταλάβει το έργο. Αν το έχετε καταλάβει δεν περιάζει. Λαιλατούν τα πάντα. Έχουν πάρει τα πάντα μια εταιρεία. Μία, CBC. Εδώ δεν υπάρχει αθέντης ο ανταγωνισμός. Λέω τώρα. Όταν δηλαδή έχουν πάρει, ακούστε λίγο, νοσοκομεία, ξανά τα λέω από την αρχή. Υγεία, Μετροπόλιτα, Μητέρα, Λιτό, Κρέτα, Ιντερκλίνικ, Απολώνιο, Εταιρεία Ιατρικού Λογισμικού, Digital Clinic, Home Care. Τα έχει πάρει όλα αυτά. Από ό,τι κινείται σε ιδιωτικό επίπεδο κλινικών. Και η κυβέρνηση κάνει μάχη για να κλείσει τη δημόσια υγεία. Ποιον εξυπηρετεί? Το Βελό. Βέβαια. Όχι τη CBC. Το Πολίτη. Όχι τη CBC. Έχει πάρει την Δέλτα, την Κούντις, τη Φλο Καφέ, Everest. Δηλαδή έχει ελέγχει το μεγαλύτερο του ομίλους. Χρυσή Ζήμη, Μπαρμπαστάτης, Χελένη Κέντερη, Όλυμπους Πλάζα, Γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη. Τι στο καλό ρε παιδιά, τα ξέρετε αυτά εσείς.
Συμπτωματικά επαναλαμβάνω, δουλεύει η κόρη του Πρωθυπουργού. Σύμπτωση είναι αυτό, μην μείνει να το προέρετε. Όπως με το ελληνικό. Συμπτωματικά δουλεύει η κόρη του Υπουργού έχει. Αυτά λοιπόν δεν σας ενοχλούν εσάς. Εμένα με κάνουν να είμαι εξοργισμένος. Με το θράσος λοιπόν. Το θράσος τους. Δεν είναι όλα business. Δεν είναι όλα λεφτά. Δεν είναι όλα θυσιάζω τα πάντα για την καρέκλα. Δεν είναι να βγάζω χρήμα μόνο εγώ και η οικογένειά μου και δεν με νοιάζουν οι υπόλοιποι. Δεν είναι μόνο να οικονομάει η οικογένεια η οποία τρέφεται από το δημόσιο τομέα δεκαετίες τώρα. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όλα τα πολιτικά τσάκια τρέφονται από το δημόσιο τομέα, τρέφονται από εκεί και εκτρέφονται από εκεί. Αλλά μισούν το δημόσιο. Τα ιδιωτικοποιούν όλα σε φίλους όμως. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Έχετε καταλάβει. Το έχετε αντιληφθεί. Θα μου πεις τώρα να πας κοντά στη CBC. Το θέμα δεν είναι να πας κοντά σε κάποιον. Το θέμα είναι να μην πουληθεί η εθνική ασφαλιστική με 500 εκατομμύρια. Δεν γίνεται σαν να πουλάς ένα αυτοκίνητο που κάνει 100 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα εσύ. Ή κακά είσαι, ή ανόητος ή κοροϊδό. Ή λαμόγιο. Διαλέξτε, αλλά δεν σε άσχει. Γιατί παίρνεις τα 10 έτσι και τα υπόλοιπα μαύρα. Λέω τώρα. Όπως τα πουλάτε ένα κίνητο. Αντικειμενική αξία 300 χιλιάρια. Okay. Τα υπόλοιπα παντελονάτα. Πουλάς ένα αυτοκίνητο, ένα κόπερο. Έτσι κάνουν και οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Εσείς δεν πειράζει, παιδιά. Ζωή να έχετε να αναστρώνετε τα λεφτά την τσέπη και να ξαναψηφίσετε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα δούμε μαζί τι σημαίνει να είσαι πολιτικάνας. Τι σημαίνει να είσαι πρόστιχος κατά την αρχαιοελληνική ερμηνεία του όρου σε σχέση με όσα λες και όσα κάνεις. Πώς είναι πρόστιχον, και ξέρει αυτός τι εννοώ, να είσαι υπουργός σε μια κυβέρνηση όπου πραγματικά δεν έχεις κοινωνική ευαισθησία. Και πώς είναι να είσαι πολιτικός αρχηγός, ψεύδεσαι ασύστολα, είσαι γονικλινής και γονιπετής στον αμερικανικό παράγοντα, ξεπουλάτε η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων από τα φαντς, τα καταχαιριάζεις, αλλά στην ουσία τα εξυπηρετείς. Τσίπρας, Γεωργιάδης. Σε λίγο εδώ θα δείτε βίντεο. Τι λένε οι ίδιοι.